Γεια Διονύση μου, καλή σου μέρα. Όπως βλέπεις, είμαστε σε περίοδο νηστείας. Οπότε εδώ στο Καντούνι, αυτό που θα δείξουμε είναι ένα νηστίσιμο σαρακοστιανό πιάτο που εγώ νομίζω ότι το τρώμε σε όλη την Ελλάδα. Απλώς εδώ πέρα θέλουμε να το δείξουμε λίγο. Βεβαίως θα το βάλουμε σε κατσαρόλα, σε τηγάνι να το ψήσουμε, αλλά σε κατσαρόλα. Αλλά επειδή εδώ πρέπει να σας δείξουμε τη διαδικασία εμείς και δεν μπορεί να είναι μέσα στην κατσαρόλα. Οπότε θα το φτιάξουμε, αλλά υπολογίστε εσείς ότι όλα αυτά τα υλικά και όλη αυτή τη διαδικασία την κάνετε μέσα σε μια κατσαρολίτσα. Λοιπόν, εδώ είμαστε στο Καντούνι. Ναι, Παράσχο. Είμαστε στη χαμηλή πτήση και αυτό πρέπει να τους δείξουμε τώρα, επειδή είμαστε σε περίοδο νηστείας, τι κάνουμε με τους γίγαντες. Γιατί μου είπες ότι δεν θα κάνουμε γίγαντες φούρνου, αλλά θα κάνουμε γίγαντες κατσαρόλας. Ναι. Σωστά. Ναι. Λοιπόν, για πες μου, εδώ λοιπόν, έχουμε... Τους γίγαντες που τους έχουμε μουσκέψει από χθες στο νερό. Ωραία, γίγαντες, όχι ελέφαντες. Γίγαντες, ναι, όχι ελέφαντες. Okay. Αυτοί είναι γίγαντες. Εδώ. Το κρεμμυδάκι. Ωραία. Το σκορδάκι τους. Το καρότο, mm-hmm. το καροτάκι που θα ρίξουμε μέσα, δύο φύλλα δάφνη, η ριγανίτσα. Και εδώ. Και εδώ είναι ο μπελτές, η ντοματούλα που θα ρίξουμε μέσα. Το χρησιμοποιούμε πολύ, Ζάκη, αυτό. Ναι, πέντε, πολύ, πάρα πολύ, πάντα. Και είσαστε συγκεκριμένοι στο μπελντέ. Κύκνος. Πάντα. Και καλά κάνετε. Πάντα κύκνος. Γιατί και πάνω στο ντένι, κύκνο χρησιμοποιούν. Ναι. Και σε όλα τα μαγαζιά που έχουμε πάει, κύκνο. Καλά κάνετε. Δεν του κάνουμε διαφημίσει, απλώς λέω κύκνος, γιατί ο κύκνος είναι... Μετά από τον πόλεμο ξεκίνησε ο κύκνος, οπότε ναι. είναι πάρα πολύ ναι. παλιός μπελντές. Και βέβαια σε διευκολύνει κιόλας, έτσι. Βέβαια, βέβαια. Και για εμένα είναι ο καλύτερος μπελντές που μπορώ να χρησιμοποιήσω στα φαγητά. Δίνει και το χρωματάκι δίνει του και, το χρωματάκι και την οστιμιά του κιόλας. Σωστά. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε τώρα. Λοιπόν. Υποτίθεται ότι ναι. αυτό το τηγάνι είναι η κατσαρόλα μας. Ναι. Οκ. Okay. Βάζω μπρος εγώ. Σίγουρα πρέπει να ξεκινήσουμε με ελαιόλαδο. Θα ρίξουμε το ελαιόλαδο μέσα. Ωραία. Θα ρίξουμε το κρεμμυδάκι να το σοτάρουμε λίγο. Ρίξτε το εσύ. Πολύ ωραία. Και το σκορδάκι. Ωραία, μαζί δηλαδή, έτσι. Ναι. Mm-hmm. Είναι γρήγορο, θα σου αρπάξει αμέσως. Πολύ ωραία. Και μ' αρέσει που χρησιμοποιείς μόνο ελαιόλαδο. Ναι, μόνο ελαιόλαδο. Ελαιόλαδο, δόξες ο Θεός, και ειδικά εδώ στη Ζάκυνθο, όλοι έχετε άφθονο. Σίγουρα κάποιες ρίζες ελιές, έτσι άφθονο, δεν είναι. Άφθονο ελαιόλαδο, έτσι, καλύτερο λάδι είναι. Οπωσδήποτε. Το καλύτερο εδώ λάδι. Εδώ έρχονται οι ξένοι και αγοράζουν τα λάδια μας από την Ελλάδα. Το καλύτερο λάδι του Ζακυνθινό. Οπότε. Καλά, αν πάμε και σε άλλη περιοχή, αν πάμε στην Κρήτη, θα πούνε το καλύτερο είναι της Κρήτης. Φυσικά, ο κάθε. Σημασία έχει το ελαιόλαδο της Ελλάδος ή το. Τι βλέπω εκεί πέρα. Ήρθε ο ψαράς μας. 2 λεπτά. Σου κλείνω εγώ εδώ πέρα να δω τι μου φέρνει. Για έλα, τι έφερες τώρα. Γεια σας. Γεια χαρά σου. Φρέσκα χταπόδια. Χταπόδια. Ναι. Ρε παιδιά. Κάτσε. Εδώ να τα δει ο κόσμος. Ωρε μάνα μου. Τι έγινε εδώ, παιδιά. Για μας είναι να τα μαγειρέψουμε. Για σας. Πω. Ρε παιδιά. Είμαστε. Ναι. Ωραίος. Μικρούλια, αλλά μ' αρέσει. Έχει κι άλλα, αλλά δεν χωράνε εδώ. Αλλά εγώ θέλω να τα αφήσω εδώ πέρα. Θα σου πέσει κάτω, Παράσχο. Δεν πέρα και να μου πέσει εδώ. Και πού να πάει. Κάτω. Επάνω στο τραπέζι. Αυτά ήτανε. Άλλα δεν έχουμε. Αυτά. Θα σας φέρω κι άλλα, αν θέλετε. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Δεν θα προλάβουμε να τα μαγειρέψουμε σήμερα αυτά. Αλλά θέλω να φανταστείτε ότι σε έναν τόπο τόσο υπέροχο, τόσο όμορφο, αλλά και με όλες τις ομορφιές των γεύσεων, μπορούμε να βρούμε τα πάντα. Δηλαδή, αν ξέραμε ότι θα μας έφερνε τα χταπόδια, μπορεί να σας φτιάχναμε ένα χταποδάκι. Αλλά δεν πειράζει. Κάναμε χταπόδια. Εμείς θα συνεχίσουμε. Ωραία. Να ανοίξω τη φωτιά. Έγινε, συνεχίζουμε, ναι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα χταποδάκια. Θα τα κάνουμε κάποια άλλη φορά. Ναι, ναι. Λοιπόν, εσύ συνεχίζεις εκεί. Ανακατεύουμε να σοταριστεί. Mm-hmm. Ναι. Εντάξει, όλη αυτή τη διαδικασία είπαμε ότι πρέπει να την κάνουμε στην κατσαρόλα. Έτσι, απλώς εμείς εδώ δείχνουμε... φαίνεται καλύτερα τη διαδικασία που κάνουμε. Τώρα. Τώρα θα ρίξουμε το νεράκι. Το νεράκι. Ωραία. Θα ρίξουμε το μπελντέ. Το μπελντέ μας. Τώρα,
Αυτό για πόσα άτομα περίπου είναι που φτιάχνεις, ας πούμε, για δύο μέρες, τρεις? Αυτό είναι τρεις. Για δύο. Για δύο είναι αυτό. Για δύο μέρες δουλειάς. Ναι. Οπότε έχεις βάλει ένα κρεμμυδάκι μέτριο, ναι. Έχεις βάλει δύο κουταλίτσες μπελντέ, mm-hmm. και μία σκελίδα σκόρδο. Μία σκελίδα σκόρδο. Ωραία. Θα ρίξουμε το καροτάκι. Τώρα εδώ. Αυτό το καροτάκι. Ναι, να σου βοηθήσω. Ωραία. Okay. Τη δάφνη, δύο φύλλα δάφνη. Δύο φύλλα δάφνης. Ναι. Ναι. Αλάτι, πιπέρι. Εγώ, μ' αρέσει να το δουλεύω αυτό το πράγμα γι' αυτό. Και μετά, πολύ ωραία. Τώρα... στο τέλος όταν το ναι. δοκιμάσουμε μπορεί να χρειαστεί λίγο αλατάκι ναι, ναι. ακόμα. Έτσι, σίγουρα ναι. θα το δοκιμάσουμε. Κοιτάξτε, λοιπόν, κοιτάξτε ο μπελντές τι ωραίο χρώμα που δίνει κατευθείαν. Αμέσως έδεσε mm-hmm. και κοκκινήσε. Ναι. Ωραίο χρωματάκι. Και τώρα θα ρίξουμε τους γίγαντες και θα τους βάλουμε στην κατσαρόλα μας να βράσουν. Οπότε η διαδικασία που βλέπουμε αυτή τη στιγμή την κάνουμε στην κατσαρόλα μας και σκεπάζουμε. Θα το σκεπάσουμε με το καπάκι και θα το αφήσουμε με το χρόνο του, περίπου στα 3 τέταρτα. Καλά, δοκιμάζουμε κάπου. Ναι, κάπου δοκιμάζουμε έτσι, βέβαια. Λογικό. Γιατί έχουν μαλακώσει οι γίγαντες που ήταν όλη τη νύχτα στο νερό. Άμα τους γίγαντες, ξέρεις, αν δεν τους βάλεις στο νερό να φουσκώσουν, όπως ναι, λέμε. Δεν γίνονται, δεν βράζει ποτέ. Δηλαδή, μπορεί να τους βράζεις 10 ώρες και να μην γίνουν ποτέ ναι, κάτι. Έτσι. Ωραία. Οπότε. Τη ρίγανούλα εκεί. Και τη ρίγανούλα θα τη ρίξουμε. Προς το τέλος. Προς το τέλος. Προς το τέλος. Αφού βράσει το φαγητό mm-hmm. και είναι έτοιμο, θα τη ρίξουμε στο τέλος από πάνω. Ωραία. Και είναι έτοιμο. Τίμα. Και αν χρειαστεί λίγο αλάτι ή λίγο πιπέρι ακόμα. Είδατε εδώ πέρα δεν έχουμε βάλει ούτε βελτιωτικά, δηλαδή όπως είναι κάποιοι ζωμοί, δεν θέλω να αναφερθώ σε εταιρείες κτλ. Ούτε τίποτα. Γιατί είπαμε ότι είναι νηστίσιμο. Τώρα, τους γίγαντες μπορούμε να τους κάνουμε με οποιοδήποτε τρόπο άλλο. Έτσι. Τον ίδιο γίγαντα, αν δεν είχαμε νηστεία, μπορούμε να βάζαμε μέσα λουκάνικο όπως κάνουμε στη Γερμανία. Μπορεί να βάζαμε παστό, μπορεί να βάζαμε οτιδήποτε. Ο γίγαντας, μην ξεχνάμε ότι στην κατοχή έκανε πάρα πολύ ωραία δουλειά. Δηλαδή βοήθησε πολλούς ανθρώπους να μην πεινάνε. Εγώ νομίζω ότι ο Έλληνας με το όσπριο θα πάει πάρα πολύ καλά. Δηλαδή ναι. Όλα τα όσπρια του αρέσουν πάρα πολύ. Πολύ είναι πάρα φτηνό πολύ. Φαγητό, έχει συνηθίσει να το τρώει από τη μαμά του, από τον παπά του, από τους παππούδες. Οπότε. Αυτό το φαγητό το έχετε συχνά στο μαγαζί? Συχνά, μία φορά την εβδομάδα, καθημερινώς, έχουμε απαραίτητος ένα όσπριο. Ένα όσπριο. Τη μία έχουμε γίγαντες, την άλλη ρεβίθια, την άλλη φάβα, φακές. Κάθε μέρα ένα όσπριο. Ωραία. Και ο κόσμος ευτυχώς τρώει τα όσπρια. Ναι, ναι, σωστά. Διονύση, Γεωργία, ένα απλό φαγητάκι νηστίσιμο, εδώ, στο Καντούνι, στο εστιατόριο αυτό το υπέροχο εστιατόριο που μας δίνει κάθε μέρα καινούργιες γεύσεις. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ και τους δυο σας που μας δεχτήκατε στην εκπομπή σας. Καλή σας μέρα. Ευχαριστούμε πολύ.